Καλημέρα, παιδιά! Ναι, δεν σας έκανα πάλι πλάνο μέσα στο σπίτι γιατί ο Ιζη κοιμότανε και έπρεπε να ετοιμαστώ πολύ γρήγορα γιατί έπρεπε να συναντήσω την Ιουλία! Θα πάμε... Ακούστε που θα πάμε. Θα πάμε η Ιουλία να βάλει βλεφαρίδες. Ναι, το ξέρω, με ρωτάτε πάρα πολλές άμα έχω τουφάκια ή είναι δικές μου. Θα σας εξηγήσω όταν γυρίσω στο σπίτι τι συμβαίνει με τις δικές μου βλεφαρίδες για να ξέρετε. Οπότε τα λέμε μετά. Φιλάκια! Βλεφαρίδες. Ήρθε η μαμά μου και μας πήρε γιατί κάνει πολύ κρύο. Μην βγαίνετε έξω από το σπίτι σας, παιδιά. Και τα λέμε σε λίγο που θα βλέπουμε την Ιουλία να βάζει βλεφαρίδες και θα γίνει μια κούκλα και Ιουλία, πώς νιώθεις που θα βάλεις βλεφαρίδες? Υπέροχα, φανταστικά. Πώς νιώθεις που θα έχεις ένα τέλειο βλέμμα? Βέβαια, αυτό θα το δούμε μετά. Ναι. Could swear that my stomach just sunk a meter. I'll be dead if I take any more. You make me feel kinda bad, kinda good, kinda everything, yet it doesn't feel like it should. Για να τις δω. Ρε τέλειο. Κορίτσια, πείτε είναι τέλειο. Και αγόρια. Είναι φανταστικές. Είναι πάρα πολύ ωραία. Καταρχάς δεν θα βάφεσαι. Εννοείται πως όχι. Ξέρεις πόσο χρόνο κερδίζεις έτσι? Πάρα πολύ. Εννοείται. Τώρα... Είναι υπέροχες. Η Δήμητρα μου έκανε υπέροχη δουλειά. Η Δήμητρα είναι καταπληκτική, η αλήθεια είναι. Είμαστε Νέα Ιωνία και τώρα πάμε για καφέ. Κάναμε μία βόλτα, κάναμε τις δουλειές μας και τώρα πάμε για καφεδάκι. Θα έρθει και ο Ιζη, οπότε τον ξεσήκωσα. Ήθελα να κάνει δύο βίντεο, αλλά του λέω όχι, όχι, θα έρθει μαζί μας. Και θα έρθει μαζί μας. Οπότε τα λέμε στο καφέ. Λοιπόν, παιδιά, μόλις ήρθαμε σπίτι με τον Ιζη, αφήσαμε την Ιουλία να πάει και αυτή στο σπίτι της. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Πήγαμε για καφέ, πήγαμε για φαγητό. Θα είδατε λίγο από τον καφέ. Από το φαγητό δεν τράβηξα, γιατί δεν προλάβαμε. Με το που πήγαμε, φάγαμε και φύγαμε. Σας έδειξα κάποια πλάνα με την Ιουλία, η οποία έβαλε βλεφαρίδες. Και σε λιγάκι, να χαλαρώσω λίγο, θέλω να σας μιλήσω για τις δικές μου βλεφαρίδες, επειδή με ρωτάτε πάρα πολλές. Αυτά, οπότε χαλαρώνω λίγο και επιστρέφω για να μιλήσουμε μόνο γι' αυτό. Πριν σας μιλήσω για αυτό που θέλω, θα πάμε με τον Ιζη τώρα να πάρουμε ένα δέμα που του ήρθε. Δεν ξέρω τι δέμα είναι. Ούτε αυτός ξέρει, το μεταξύ. Λέτε να είναι καμιά βόμβα. Δεν ξέρω. Και μετά θα πάμε να πάρουμε λαμπάκι για το δέντρο μας που είχαν καεί ενώ τα είχαμε τσεκάρει. Εγώ θα τους το πω πάντως ότι τα το είχε τσεκάρει, δεν το είχαμε. Έλα, μαζί ήμασταν. Εσύ ευθύνες. Μαζί το δόντιο μου είναι άσπρο, είναι ωραία. Από το φως φαίνονται άσπρο. Σταμάτα. Γυρίσαμε τέλος πάντων σπίτι και πήγαμε στο courier και ήρθε ένα δέμα στον Ιζη. Θα το δείτε σε ένα δικό του βίντεο, θα το κάνει unboxing. Και πήγαμε μετά στα τζάμπο γιατί αν είδατε δεν είχαμε λαμπάκια, δεν βάλαμε λαμπάκια στο δέντρο λόγω του ότι δεν άναβαν για κάποιο λόγο. Οπότε πήγαμε στα τζάμπο, πήραμε λαμπάκια, θα το βάλουμε αύριο. Και πήραμε και κάτι έξτρα μπαλίτσες, δεν άντεξα. Έχω φάει το κρύο της ζωής μου όλη μέρα σήμερα από το πρωί, ήμουν στο δρόμο.
Και ήρθε η ώρα να σας μιλήσω για αυτό που θέλω. Κυρίως αφορά τα κορίτσια. Οπότε αγόρια, κάντε λιγάκι υπομονή, δεν θα αργήσω. Έχω πάρα πολλά σχόλια στο YouTube από τα οποία με ρωτάτε τι έχω κάνει στις βλεφαρίδες μου, άμα είναι φυσικές ή άμα έχω βάλει τουφάκια. Λοιπόν, ακούστε εδώ τι παίζει. Είδα σήμερα ότι πήγα με την Ιουλία να βάλει βλεφαρίδες. Εγώ έχω βάλει 2 φορές μέχρι στιγμής. 2 στη ζωή μου βλεφαρίδες. Γενικά έχω μακριές βλεφαρίδες. Απλά το θέμα μου είναι ότι θεωρώ ότι το αποτέλεσμα που σου δίνει η τοποθέτηση βλεφαρίδων είναι πάρα πολύ ωραία. Και άμα βρεις καλή προσφορά και καλή ποιότητα βέβαια, έτσι. Δηλαδή η κοπέλα που θα σας βάλει πρέπει να κάνει τρομερή δουλειά. Πολλές φορές δηλαδή με ρωτάνε γνωστοί μου γιατί έβαλα βλεφαρίδες εφόσον έχω ήδη μακριές βλεφαρίδες και με τη μάσκαρα γίνονται ακόμα πιο μακριές. Το θέμα μου είναι ότι ο όγκος, θέλω πάρα πολύ όγκο, δηλαδή θέλω να φαίνεται ρε παιδί μου η βλεφαρίδα, να είναι τέλεια. Οπότε έβαζα μια φίλη μου βλεφαρίδες, τη ρώτησα που πηγαίνει, ξεκίνησα να πηγαίνω κι εγώ, πήγα μια φορά, είδα το αποτέλεσμα, μου άρεσε πάρα πολύ και αποφάσισα ότι όποτε μπορώ και όποτε θέλω φυσικά θα πηγαίνω να βάζω. Έβαλα πριν 2 μήνες βλεφαρίδες πάλι, από τότε, δηλαδή από πέρσι, έβαλα πριν 2 μήνες. Και ακόμα έχω τουφάκια. Δηλαδή τώρα έχουν αρχίσει και αραιώνουν και τώρα αρχίζω και χρησιμοποιώ μάσκαρα. Είδατε το αποτέλεσμα στην Ιουλία και είδατε πόσο ωραίο βγαίνει. Τώρα, επειδή υπάρχουν κάποιες παρεξηγήσεις του τύπου γιατί να βάλεις βλεφαρίδες και αυτά, σας είπα γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα εμένα σαν Άννα. Δεν λέω στον καθένα πήγαινε βάλε βλεφαρίδες. Τώρα λόγω του ότι υπάρχουν πολλές παρεξηγήσεις είναι του τύπου μήπως χαλάει τις δικές σου βλεφαρίδες, πώς μπορείς να τις κρατήσεις. Σε καμία περίπτωση, αν η κοπέλα που θα σας βάλει κάνει καλή δουλειά και ξέρει, δεν επηρεάζει τις δικές σου φυσικές βλεφαρίδες. Οι περισσότεροι βασικά ξέρουμε ότι οι βλεφαρίδες κάνουν τον κύκλο τους σχεδόν κάθε μήνα. Δηλαδή στο μήνα πάνω πέφτει τρίχα. Οπότε όταν η κοπέλα θα σου βάλει τη βλεφαρίδα, δεν στη βάζει στη ρίζα, στη βάζει 1% πάνω από τη ρίζα ώστε να αναπνέει η τρίχα σου και θα πέσει μόνο όταν θα πέσει η φυσική σου τρίχα. Εκτός και αν χρησιμοποιήσεις μάσκαρα, γιατί η μάσκαρα περιέχει λάδι και το λάδι επηρεάζει πάρα πολύ την ψεύτικη βλεφαρίδα και την κάνει την κόλλα πιο πολύ και την κάνει να πέφτει μόνη της. Επίσης δεν κάνει να τρίβεις τα μάτια σου φυσικά και γενικά να κακοποιείς τις τρίχες, δηλαδή να κάνεις αυτό, να τις τρίβεις, να τις τραβάς, ξέρω εγώ, έχω ακούσει πολλά τρελά. Anyway, επειδή πολλές με ρωτήσατε, ήθελα να σας πω και να σας λύσω την απορία, οπότε ναι, αυτά είναι τουφάκια. Θα ξαναβάλω βλεφαρίδες, αλλά κάποια στιγμή θα δείτε και τις φυσικές μου, να δείτε ότι όντως είναι μακριές και ότι γενικά έχω θέμα απλά με τον όγκο, ότι θέλω να έχω ρε παιδί μου έτσι extreme βλέμμα. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας από κάτω κορίτσια, αλλά και αγόρια φυσικά, αν σας αρέσει το αποτέλεσμα που δίνει η τοποθέτηση βλεφαρίδων, ας πούμε, να, όπως είδατε τώρα στην Ιουλία, το πριν και το μετά. Και αν θα θέλατε ποτέ να κάνετε. Κορίτσια, όχι αγόρια, μην παρεξηγούμαστε. Anyway, νομίζω μίλησα πάρα πολύ. Τώρα θα πάω να κάνω editing και θα το κλείσω αυτό το vlog. Οπότε ναι, για να μην μου πάρει πολύ χρόνο πάλι, το κλείνω. Η ώρα είναι, θα σας πω αμέσως, 8 και 10. Το κλείνω, πάω να κάνω αμέσως editing για να ανέβει αυτό το βίντεο αύριο και να το δείτε. Αυτό και κάτι τελευταίο και ίσως το πιο σημαντικό. Λόγω τεχνικών προβλημάτων δεν πρόλαβα να ανακοινώσω τους νικητές σε αυτό το vlog, όπως σας είχα πει, αλλά δεν πειράζει γιατί έχετε ακόμα μία μέρα για να πάρετε μέρος στο giveaway που έχω ανακοινώσει στο vlog μας 3, day 3. Λοιπόν, οπότε μπείτε, πάρτε μέρος και αύριο, με το καλό, θα ανακοινώσω τις νικητές για να σας τα στείλω κιόλας να προλάβουμε, να στολίσετε ρε παιδιά. Αυτά τα λέμε αύριο, φιλάκια πολλά και καλά να περνάτε. Μουά! Ιζή, θες να πεις κάτι εδώ στα παιδιά? Ντρέπομαι, δεν θέλω, άσε με. Καλά, γεια σου. Οχ, τι έκανα, πήρα την κάμερα της Άννας. Λοιπόν παιδιά, Ιζή εδώ, εγώ απλά ήθελα να κάνω μια μικρή ερωτησούλα. Παιδιά, για πείτε μου λίγο, πώς σας φαίνεται αυτή η ιστορία με τα vlog μας? Δεν ξέρω, είμαι λίγο περίεργο, δεν νομίζω ότι ποτέ θα μπορούσα να κάνω vlogs κάθε μέρα. Έχω ένα φόβο τέλος πάντων ότι θα βαρεθείτε αν βλέπετε μένα. Τώρα δεν ξέρω, ίσως η Άννα λέω καλύτερη σε αυτό από μένα, αλλά ναι, εγώ το έχω απορία αυτό.
Άννα, όταν θα δεις τώρα αυτό το βίντεο, θέλω να μην μου θυμώσεις και θέλω να με βάλεις στο vlog και εμένα. Αυτά.